Καλησπέρα σας φίλοι μου. Επιστροφή στη φύση με ακόμα ένα επεισόδιο άκρως αποκαλυπτικό θα έλεγα. Πέρα από τα συνηθισμένα που μιλάω για την ελεύθερη αυτοκαλλιέργεια και για την αποποινικοποίηση της κάναβης, σήμερα θα σας διαβάσω ένα έγγραφο που έχω στα χέρια μου, το οποίο είναι ψήφισμα, έχουν ψηφίσει, είναι νόμοι δηλαδή που ενισχύει από το 2016 μέχρι και το 2020 και ο κόσμος δεν έχει ιδέα για αυτούς τους νόμους εδώ πέρα. Πώς έχουν βγει έξω στον κόσμο, σύμφωνα με το ΦΕΚ, έτσι, το 191 κάθετος 10 του Σεπτεμβρίου του 2014, έχει γίνει γνωστό στο ελληνικό κοινοβούλιο σαν αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Λοιπόν, επειδή οι γνώσεις μου δεν είναι μεγάλες, θα κάνω ανάγνωση σήμερα σε όλο αυτό εδώ πέρα και τα συμπεράσματα δικά σας. Θα προσπαθήσω ενδιάμεσα να πω και τη γνώμη μου, το έχω διαβάσει όλο. Σε κάποια δεν συμφωνώ, δεν είμαι υπέρ και σε κάποια άλλα δεν θα ήθελα απλά να πω τη γνώμη μου, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω διαβάζοντας πάνω-πάνω τον τίτλο, θα σας το δείξω κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και γράφει «Υπερμνημόνιο Μεμοράντουμ και η επιβαλλόμενη μία νέα παγκόσμιος μασονική υπερθρησκεία και εκκλησία από το 2016 έως το 2020». Έχει ψηφιστεί δηλαδή από το 16 και ισχύει μέχρι το 20. Φανταστείτε τι θα γίνει μετά το 20. Και ξεκινάω να διαβάζω. Από 25 έως 29 Ιουνίου 2014 εις Στρασβούργο υπεγράφει ένα υπερμνημόνιο μεμοράντουμ το οποίο αφορά την πολιτική, διοικητική, θρησκευτική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της ελληνικής κυβερνήσεως, της Εκκλησίας Ινσταμπούλ, σε παρένθεση Κωνσταντινούπολεως, έξω της Ινσταμπούλ σε εισαγωγικά, των Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, της Καθολικής Εκκλησίας, της Ρωσικής Κυβερνήσεως και της Κυπριακής Κυβερνήσεως. Αυτό το υπερμνημόνιο ή μεμοράντουμ θα ισχύει από 1η Μαΐου 2016 έως 16 Αυγούστου 2020. Αυτό αναρτήθηκε στο site Αποκάλυψης την 14η Αυγούστου 2014. Το κείμενο ήταν στην αγγλική γλώσσα και υπό το αυτού site μετεφράστη στην ελληνική. Το αποκαλυπτικότατο αυτό κείμενο ήταν αναρτημένο μόνο για λίγες ημέρες 1η-6η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα ψηφίσεως του Ελληνικού Κοινοβουλίου του γνωστού αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, σε παρένθεση ΦΕΚ 191 κάθετος 10 Σεπτεμβρίου 2014, οπότε και έπαβε να είναι αναρτημένο, φυσικά έως σήμερον, καθότι όπως θα διαπιστώσει εκ της μελέτης αυτού του υπερμνημονίου έκαστος, τα υπογραφέντα εις αυτό και ισχύοντα ως εφαρμογή έχοντα ως το 2020 υπερβαίνουν κάθε φαντασία. Ακριβώς, υπερβαίνουν κάθε φαντασία. Το έχω διαβάσει και έχω πάθει πλάκα. Μάλιστα, τις ημέρες εκείνες που ήταν αναρτημένο αυτό το υπερμνημόνιο, μόλις ένας δημοσιογράφος προς τιμήν του, ο Ισαΐας Κωνσταντινίδης, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Ελ» τελεία ώρα έγραφε αναφέροντας μονολεκτικός ότι υπεγράφει ένα σούπερ μνημόνιο αυτές τις ημέρες
εις την Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτα περισσότερο. Εμείς απλώς προλάβαμε και το σώσαμε. Εκ του άνω αναφερομένου site αποκάλυψης και σήμερα το δημοσιεύουμε και σήμερα το δημοσιεύω και εγώ προς ενημέρωση σας, προς ενημέρωση όλου του κόσμου, έτσι, για να διαπιστώσετε ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο της παγκόσμιας διακυβερνήσεως, της ερχομένης νέας τάξης πραγμάτων, καθώς και της μίας παγκόσμιας εκκλησίας και θρησκείας, η οποία τελευταία είναι γνωστή ως MRA, δηλαδή Mundana Religio Adunata, νέα πλανητική θρησκεία. Θα πάθατε πλάκα, έτσι, τώρα ξεκινάω. Περί της MRA, Mundana Religio Adunata, πολλές φορές ο εν ζωή αγωνιστικότατος αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος είχε προειδοποιήσει όταν έγραφε στα βιβλία του για την πανέρεση του οικουμενικού, του οικουμενισμού. Φυσικά ένας άλλος του συνεργάτης, ο διεθνώς γνωστός ελληνοορθόδοξος αγωνιστής, ο Δ. Νικόλαος Σεϊκίν Γερμάκ, είχε γράψει πάρα πολλά περί της MRA. Ο τελευταίος μάλιστα, εκτός του ότι ήταν και μέγας πολέμιος της επιβληθήσεις τότε της Ελλάδας στρατιωτικής χούντας υπό των Αμερικανών, ήτο και σφοδρός πολέμιος και διώκτης του γνωστού και ενδράσεως σήμερα του άξονος θανάτου, δηλαδή μασονίας, σιωνισμού, Βατικανού. Περί αυτού του Dr. Nick Σεϊκίν Γερμάκ, ο οποίος εις την άνω των 50 ετών αντικατασκοπευτική, αντιφασιστική, αντιμασονική, αντισιωνιστική, αντιπαπική και αντιοικουμενιστική δράση του στην Ελλάδα και εξωτερικό, απεκάλυψαν και αποκαλύπτουν πολύ γνωστοί και μη δημοσιογράφοι ότι αυτός ο συνεργάτης σε εισαγωγικά, σε συνεργάτης του, το έχει εισαγωγικά, Πάτερ Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, είχε επί των ημερών της πολυσχηδούς δράσεως αποκαλύψει σχεδόν τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια προγράμματα που εφαρμόζονται εις την Ελλάδα, εις την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια εφαρμόστηκαν εις την Ορθόδοξη Γιουγκοσλαβία, διάλυση αυτής, Λιβύης, Τουρκίας και κυρίως η ΣΥΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αναλυτικότατα έγραψε για την Σαμπάλα και τη σχέση αυτής με την ερχόμενη MRA, Mundana Religio Adunata, καθώς και με τον άξονα του θανάτου και φυσικά για την υπόγειο από τότε προδοτική δράση πολλών υψηλόβαθμων ιερωμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως εις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τόσον ο αγωνιστικότατος αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, όσον και οι τότε συνεργάτες του, με πρώτο τον κύριο Νικόλαο Σεϊκίν Γερμάκ, υποστήριξαν με μία φωνή ότι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια θα είναι μία γλυκιά ανάμνησης, αφού δεν θα υπάρχει. Νομίζω το βλέπετε όλοι αυτό σήμερα, ότι ξεπουλάνε την Ελλάδα, λίγη-λίγη, κομμάτι-κομμάτι. Συνεχίζω. Με τα τόσα έως σήμερα επιβληθέντα υπό των διεθνών σιωνιστικών τραπεζών, διεθνούς μασονικής στοάς και ευλογούντος του Βατικανού, μνημόνια εις την Ελλάδα έρχεται καπάκι το υπογραφέν εις το Στραβούργο από 25 έως 29 Ιουνίου 2014 υπερμνημόνιο Memorandum για να εφαρμοστεί έως το 2020, από το 2016 έως το 2020. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό υπεγράφει κυρίως από Έλληνες και μάλιστα ορθόδοξους υψηλόβαθμους παράγοντες. Αν ακούσετε παρακάτω το τι έχουν υπογράψει, καθίστε να ακούσετε.
το όνειρο όλων των αντιχρίστων δυνάμεων που από πολλά χρόνια λυσαλέως πολεμούν την Ελλάδα και την Ορθόδοξη Εκκλησία με την εφαρμογή αυτού του υπερμνημονίου μεμοράντουμ οδεύει προς πλήρη υλοποίηση. Δυστυχώς όμως ότι οι πρώτοι συνεργάτες όλων αυτών των σκοτεινών δυνάμεων ίσον Μασονίας, Σιωνισμού, Βατικανού, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών και άλλα, δυστυχώς, επαναλαμβάνουμε, πρώτοι είναι η πλήστη των προβατοσχημόνων εκ των πολιτικών και εκκλησιαστικών θόκων, δηλαδή πατριάρχες, επίσκοποι, άρχιοι επίσκοποι, μητροπολίτες, ηγούμενοι, καθηγητές πανεπιστημίων και άλλοι, οι οποίοι δουλεύουν από χρόνια δραστηρίως και κυρίως κρυφίως εις διάφορα πλήν των πολιτικών, εις παγκοσμιοποιητικά και οικουμενιστικά κέντρα όπως το ΠΣΕ, δεν γνωρίζω τι είναι το ΠΣΕ, να πιθανόν κάποιο πατριαρχείο, δεν είμαι σίγουρος, Μπουσάν, Μποζέ, Έσεξ, Πατριαρχία, Ιερά Μονή Κίκου, εις το Κολυμπάρι Κρήτης, αλλά και μέσα εις αυτό ακόμη και το Άγιον Όρος. Λοιπόν, το υπερμνημόνιο αυτό είναι εν κατακλείδη ότι έως σήμερα έχουν συμφωνηθεί μυστικώς εις διάφορα διαχριστιανικά, διαθρησκειακά, πολιτικοστρατιωτικά φόρουμς και κυρίως όσα υπεγράφησαν εις την 10η σύνοδο του ΠΣΕ, που έλαβε χώρα εις τον Μπουσάν της Νότιας Κορέας τέλος του 2012 και αρχάς του 2013, μεταξύ των ακόμη πράξεων που εναπομένει να πραγματοποιηθούν είναι Α. Η ανάληψη της διακυβερνήσεως της Ελλάδος υπό του Αλέξη Τσίπρα εκλεκτού και αυτού των διεθνών σιωνιστικών και μασονικών λεσκών και οικονομικοστρατιωτικών διεθνών οργανισμών και λεσχών, σε παρένθεση Αμπροσέτη, κόμμα Bilderberg, κόμμα ΟΗΕ, κόμμα ΝΑΤΟ, κόμμα Ευρωπαϊκή Ένωση, κόμμα Αμερικής και άλλα, κλείνει παρένθεση, ως επίσημα κόμμα εκλεκτού και αυτού ακόμη του Αγίου Όρους. Υπάρχουν σχετικές συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Αγίου Όρους, και φυσικά και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνήμου. Σχόλιο. Οι συμφωνίες αυτές θα δημοσιευτούν αν και υπάρχει μεταξύ των Άνω σχετική συμφωνία ότι Άγιο Όρος και Ιερώνυμος την κατάλληλη στιγμή θα προβούν σε αναιρέσεις των όσων ήδη συνεφώνησαν. Φυσικά για να μην εκτεθούν εις τον κατώτερο κλήρο. Σε μας τους μαλάκες. Συνεχίζω. Β. Εναπομένει, όπως συγκληθεί η Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος εις τα μέσα του έτους 2016, η ημέρα της Πεντηκοστής, εις Κωνσταντινούπολη, εις Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης. Οι αποφάσεις αυτής σχεδόν περιλαμβάνονται εις αυτό το υπερμνημόνιο που ακολουθεί ως κείμενο. Γ. Εναπομένει στις 30 Νοεμβρίου 2014 η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου το Φανάρι, όπου θα τελεστεί κοινή Θεία Λειτουργία με τα Ορθοδόξων Λειτουργών, Πατριάρχη Βαρθολομαίου κτλ. Φυσικά προηγείται ή έπεται και η Ένωση Ορθόδοξων και Ρωμαιοκαθολικών. Όλες οι συμφωνίες του ΠΣΕ που υπεγράφησαν εις τον Μπουσάν της Νότιας Κορέας, που είναι άνω των 60, περιλαμβάνονται αναλυτικά εις διάφορα άρθρα του αναφερομένου υπερμνημονίου. Σχόλιο. Επειδή όλες οι υπογραφείς σε συμφωνίες του ΠΣΕ εις Μπουσάν διέρευσαν εις τον ημερήσιο τύπο, φαίνεται ότι αυτό το γεγονός ανησύχησε κάποιους
εκ των εκκλησιαστικών παραγόντων εκείνων που προετοιμάζουν τη Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο του 2016, προφασιζόμενοι δήθεν ότι θα γίνονταν αυτές γνωστές εις το ευρύ κοινό, σε μας το λαό και κατώτερο κλήρο, τους μαλάκες. Εγώ θα τη λέω αυτή τη λέξη γιατί έτσι είμαστε, έτσι μας κάνουν να είμαστε, μεταγενέστερα και όχι τώρα δηλαδή όπως δημοσιεύθηκαν το καλοκαίρι του 2014, διαραίοντας παρανόμως, διότι κατά αυτούς προκάλεσαν δήθεν ανησυχία σε πολλούς όλες αυτές οι συμφωνίες που εδιάβασαν εις τον τύπο το καλοκαίρι του 2014. Δυστυχώς εις το Άγιον Όρος, εκ των πολλών εκεί ανησυχούντων για τα επερχόμενα και εις την Ορθόδοξη Εκκλησία, ακόμη να πιστέψουν ότι το Φανάρι και ο Βαρθολομαίος και άλλα ήδη έχουν ετοιμάσει την επιβολή της νέας παγκόσμιας εκκλησίας και μένει ακόμη ελάχιστος χρόνος προς εφαρμογή όλων των ήδη συμφωνηθέντων. Στο υπερμνημόνιο Memorandum, το αναφερόμενο εις την κεφάλαιο Εκκλησία που έχει 15 άρθρα, εις το άρθρο 10, παράγραφος 10 δέλτα, υπάρχει σχετική αναφορά περί καταργήσεως αβάτου του Αγίου Όρους από 1η Ιουνίου του 2017. Το υπερμνημόνιο που όπως αναγράψαμε υπεγράφει στο Στρασβούργο από 25 έως 29 Ιουνίου 2014 έχει ως εξής. Αυτά θα σας διαβάσω τώρα. Και έχει εδώ στα λατινικά Memorandum European Union, the Greek Government and Greek Church, Istanbul Church out of Istanbul, Christian Orthodox Churches, Catholic Churches, Russian Government and Cyprus Government. Λοιπόν, το έχει και μεταφραζόμενο. Μνημόνιο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Ελληνικής Κυβερνήσεως, Ελληνικής Εκκλησίας και Εκκλησίας Ινσταμπούλ, η οποία είναι έξω από το Ινσταμπούλ, και Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών και Καθολικών Εκκλησιών και Ρωσικής Κυβερνήσεως και Κυπριακής Κυβερνήσεως. Λοιπόν, υπογράφουμε. Θα ανάψω τσιγάρο, δεν έχω, μου έχουν πέσει τα μαλλιά μου με αυτά που διάβασα. Είχα μαλλιά πριν που διαβάσω. Ποιοι υπογράφουνε? Α. Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2014, Χέρμαν Βαν Ρόμπαε. Β. Εκπρόσωπος κυβερνήσεως Ελλάδος Υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος. Γ. Εκπρόσωπος Ελλαδικής Εκκλησίας, Επίσκοπος Διαβλίας Ελλάδα, Γαβριήλ Παπανικολάου. Δέλτα. Εκπρόσωπος Κωνσταντινουπολιτικής Εκκλησίας εκτός Κωνσταντινουπόλεως, ο Ικονίου Θεόκλητος Μικράς Ασίας. Έψιλον. Εκπρόσωπος Σλαβικών Πατριαρχείων και Ρωσικής Κυβερνήσεως, Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίων Ρωσία. Σίγμα Ταφ. Εκπρόσωπος Αγίου Όρους, Ηγούμενους Αγίου Όρους Εφραίμ. Ζήτα. Εκπρόσωποι Κυπριακής Εκκλησίας και Κυβερνήσεως Μόρφου Νεόφυτος και Τριμηθούντος Βαρνάβας. Ήτα. Εκπρόσωπος Αντιοχιανής Εκκλησίας Τρυπόλεως Ηλίας. Θήτα. Εκπρόσωπος Αλεξανδρινής Εκκλησίας Βασίλειος Τρυπόλεως. Και γιώτα. Εκπρόσωπος Ιεροσολυμίτικης Εκκλησίας Βόστρον Τιμόθεος. Λοιπόν, ξεκινάω μπαίνοντας εισαγωγικά, σαν εισαγωγή. Υπογραφή Στρασβούργο 25 έως 29 Ιουνίου 2014.
Εφαρμογή υπερμνημονίου από 1η Μαΐου 2016 έως 16 Αυγούστου 2020. Δεσμευόμενοι, όπως και οι δικαιούχοι ημών, εφαρμόσουν τας μεταρρυθμίσεις εις την διάρκεια εφαρμογής του μνημονίου. Το μνημόνιο δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή του ή ακόμα και να αρχίσει ενωρίτερον της εφαρμογής του. Λοιπόν, α. Μομεράντουμ διασφαλιστικά ταμεία εις Ελλάδα, Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρα 11. Άρθρο 1. Ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων εις Ελλάδα σε 2 έως 18 Ενάτου 2019 εις τα εξής. Ένα Ίδρυμα Κοινωνικών Προνοιακών Παύλα Υγειονομικών Χορηγήσεων και 2 Ίδρυμα Γεωργικής και Εργατικής Ασφάλισης. Άρθρο 2. Ενοποίηση συνταξιοδοτικών αποδοχών εις 560 ευρώ για τα 2 ταμεία έως 30 Ενάτου 2017 και 365 ευρώ έως 30 Ενάτου 2020. Δεν μπορώ να τα καταλάβω πολύ καλά αυτά, αλλά με το φτωχό του μυαλό καταλαβαίνω αυτό που με έχουν κάνει εμένα και παίρνω 380 ευρώ αναπηρική σύνταξη. Άρθρο 3. Παροχή ηλεκτρονικής κάρτας εις όλους τους ασφαλισμένους με ηλεκτρονικάς μονάδας για 365 ημέρες μετά το τέλος της κάρτας, αυτόματη ανανέωση εις τα Ιδρύματα Ασφαλιστικά Ταμεία για άλλες 365 μέρες και ούτω καθεξής από 1η 12 2017, αλλαγή σε κάρτα. Άρθρο 4. Τα Ιδρύματα παραμένουν ανοιχτά εις όλας Κυριακάς του χρόνου από 12 μετά Μεσημβρίας έως 8 απογευματινής εκτός του 8ου μηνός. Αύγουστος δεν είναι 8ος Αύγουστος. Εφαρμογή της μεταρρυθμίσεως από 1η 1η 2017. Άρθρο 5. Αργία για τα ασφαλιστικά ιδρύματα ορίζεται το Σάββατο για όλο το χρόνο. Άρθρο 6. Μάλλον πριν προχωρήσω, αυτό δεν πάνε να μας κάνουνε, να είναι τα πάντα ανοιχτά τις Κυριακές. Αυτό για το Σάββατο πρώτη φορά το ακούω, το διαβάζω. Λοιπόν, άρθρο 6. Συνταξιούχοι των Ιδρυμάτων από 69 ετών και άνω εξετάζονται από ειδικούς ιατρούς σε ξεχωριστούς χώρους νοσοκομείων και ιδρυμάτων. Άρθρο 7. Συνταξιοδοτηθέντες από τα ασφαλιστικά ιδρύματα ορίζεται από 1η 9 του 2017 το 61ο έτος της ηλικίας. Άρθρο 8. Συνταξιοδοτηθέντες από τα ασφαλιστικά ιδρύματα ορίζεται από 1η 9 του 2020 το 70ο έτος της ηλικίας. Άρθρο 9. Συνταξιοδοτηθέντες από τα ασφαλιστικά ιδρύματα ορίζεται από 1η 9 του 2022 το 71ο έτος της ηλικίας. Κάθε 2-2,5 χρόνια δηλαδή ανεβαίνει όσο πάει, από 69 φτάνει 71 η ηλικία, έτσι. Κατάργηση, άρθρο 10. Κατάργηση ενσύμων και βιβλιαρίων υγείας από 15 Δεκάτου 2016 σε όλους τους ασφαλισμένους των ταμείων. Τι να πω με το φτωχό μου το μυαλό. Ότι ήμουν τυχερός που κολούσα ένσημα τόσα χρόνια και βγήκα σε σύνταξη. Δυστυχώς οι γνώσεις μου είναι μικρές, αλλά το μυαλό μου μπορεί να καταλάβει πολλά. Συνεχίζω. Άρθρο 11. Ενοποίηση αργότερων των ιδρυμάτων σε 1
από 16/8/2020. Μομεράντουμ υπερμνημόνιο εις παιδεία. Εδώ θα τρελαθείτε. 12 τα άρθρα εδώ. Πάμε να τα διαβάσουμε ένα-ένα. Άρθρο 1. Πολυπολιτισμική παιδεία εις όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας από 11/9/2016. Άρθρο 2. Κατάργηση θρησκευτικών εορτών και εθνικών εις όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 11/9/2017. Άρθρο 3. Κατάργηση εκκλησιασμού μαθητών από 11/11/2016. Θα καταργηθεί και ο εκκλησιασμός στα σχολεία. Έχει ψηφιστεί δηλαδή, είναι νόμος εν ισχύ. Απλά μας τα φέρνουνε απ' την άκρη. Συνεχίζω. Άρθρο 4. Υποχρεωτική επίσκεψη σε συναγωγή και ισλαμικό τέμενος από εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού και σταδιακώς εις εκπαιδευτικάς βαθμίδας γυμνασίου και λυκείου από 11/11/16. Θα υποχρεώνουν τα παιδιά από το Δημοτικό να πηγαίνουν σε ισλαμικά τέμενα, όπως τα λένε, και σε συναγωγές. Άρθρο 5. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού. Ακούστε το καλά αυτό. Άρθρο 5 ξαναλέω. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως από 11/9/2016 και παροχή στα παιδιά του Δημοτικού δωρεάν προφυλακτικών εις όλους τους μαθητάς από την εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού από 11/10/2016. Να κάνουν δηλαδή από το Δημοτικό μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και να δίνουν και δώρο καπότες σε παιδιά 7, 8, 9, 10 χρονών. Άρθρο 6. Κατάργηση μαθήματος ελληνικής ιστορίας, κατάργηση δια την ελληνική επανάσταση, εισαγωγή μαθήματος ευρωπαϊκής αναγεννήσεως με κυρίαρχο ζήτημα τη γαλλική και ιταλική επανάσταση του Γαριβάλδη του 1843. Εφαρμογή μεταρρυθμίσεως από 11/12/18. Από 11/12/18, δηλαδή αυτό έχει ακόμα κανένα δύο μήνες μέχρι να γίνει, Ναι. Άρθρο 7. Πρακτική εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως εις όλα στα σχολικά βαθμίδας από 11/12/17. Και τι εννοεί με αυτό το άρθρο 7. Πρακτική εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως. Δηλαδή θα βγαίνει η δασκάλα με το στριγκ και με τους βίζους έξω να δείχνει στα παιδιά του Δημοτικού πώς παίζει με τη μουνάρα της, να το πω ελληνικά και απλά σε παιδιά του Δημοτικού, τι πρακτική, τι εννοεί με αυτό. Για να ανοίξουμε τα μάτια μας λίγο. Άρθρο 8. Κατάργηση εθνικών εορτών και παρελάσεων από 16/10/2016. Νομίζω το ζούμε αυτό. Άρθρο 9. Εισαγωγή εορτών για το περιβάλλον εις όλας τα σχολικάς βαθμίδας από 17/10/16. Ας πω ότι είμαι υπέρ αυτού, γιατί αγαπάω τη φύση και το περιβάλλον. Δεν νομίζω να με ακούσετε να λέω για κάτι άλλο ότι είμαι υπέρ αυτού. Άρθρο 10. Κατάργηση θεολογικών σχολών εις πανεπιστήμιο από 16/10/16,
Θα καταργήσουν δηλαδή όλες τις θεολογικές σχολές. Παιδιά που θέλετε να σπουδάσετε θεολογία, ξεκινήστε κάτι άλλο. Δεν σας βλέπω καλά. Μετατροπή εις θρησκειολογικάς σχολάς του τμήματος των φιλοσοφικών σχολών. Κατάργηση μαθήματος θρησκευτικών εις όλας τας εκπαιδευτικάς βαθμίδας από 11.9 του 16 και εισαγωγή μαθήματος θρησκειολογίας από 12.9 του 16. Άρθρο 11. Κατάργηση πολλών καθηγητών εις εκπαιδευτικάς βαθμίδας και εισαγωγή διαδικτύου από 1.1.17. Άρθρο 12. Γιατί το έχει 12 12β. Όχι, άρθρο 12 και μέσα στο 12 έχει 12α, 12β, 12γ. Λοιπόν, άρθρο 12 και πάω στο 12α, εισαγωγή εικόνων slides εις το μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως από 19.9.16. Θα δείχνουν και εικόνες slides, δηλαδή εκεί που θα είναι η δασκάλα με τους βίζους έξω, έτσι, θα δείχνουν και εικόνες slides στα παιδιά, εκτός ότι θα το έχουν live, θα δείχνει και εικόνες. 12β. Εισαγωγή ηλεκτρονικής ταυτοποιήσεως των μαθητών από 29 του 17. 12γ. Εισαγωγή ηλεκτρονικής μπάρας ασφαλείας εις όλα τα σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και εισαγωγή μαθητών, σπουδαστών, καθηγητών εις τα σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα με κάρτα ασφαλείας. 12δ. 12 δέλτα εκδρομάς σχολείων, εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε μέρη σεξουαλικής απελευθερώσεως από 17.9 του 17, σε μπουρδέλα κοινός. 12 έψιλον, απελευθέρωση σεξουαλική των μαθητών, εντελώς γενικό. Σεξουαλική απελευθέρωση των μαθητών από 16.9 του 16. Έχει κι άλλα πιο κάτω. Πιο τρελά ακόμα. Μομεράντουμ υπερμνημόνιο εις εκκλησίαν. Για την εκκλησία. 15 τα άρθρα εδώ. Πάμε να δούμε το πρώτο άρθρο, το οποίο έχει και αυτό αλφαβήτα γάμα, δέλτα. Λοιπόν, άρθρο 1, ειδικών, α, μεταρρύθμιση εις εκκλησιαστικάς ακολουθίας ειδικότερων ορολόγιων πρόγραμμα χειμερινή περίοδος, τέλεση θείας λειτουργίας Κυριακή πρωί από 10η πρωινή έως 11.30 πρωινή. Θα αρχίζει η εκκλησία δηλαδή την Κυριακή στις 10 το πρωί και στις 11.30 θα τελειώνει. Χριστιανή Ορθόδοξη. Ακούστε. Θα έχει και καλοκαιρινό πρόγραμμα και χειμερινό πρόγραμμα, έτσι. Καλοκαιρινή περίοδος. Τέλεση θείας λειτουργίας Κυριακή απόγευμα, ώρα 7.30 απογευματινή με 9.00 βραδινή. Η μεταρρύθμιση θα ξεκινήσει από 17.10-17. Β στο πρώτο το άρθρο. Κατάργηση τέμπλων ιερών ναών από 26 δεκάδου του 17. Γ. Εισαγωγή αναγεννησιακών εικόνων αντικατάσταση από βυζαντινή νοοτροπία από 1η-3η 2017. Θα αλλάξουν και τις εικόνες της εκκλησίας μέσα, τις αγιογραφίες και τα πάντα. Δ. Εισαγωγή μουσικών οργάνων της Εκκλησίας από 1η-3η 2017. Θα έχουμε και μπουζουκάκια και μπαγλαμαδάκια μέσα στην Εκκλησία στο τέλος. Καθίστε να δείτε τι θα γίνει. Άρθρο 2. Ίστας Εκκλησίας που είμαι τώρα. 2α. Κατάργηση υποχρεωτική ράσων εκτός ιερών ναών. Θα καταργήσουν τα ράσα από τους παπάδες από 15 Οκτώβρου του 17.
Β. Αφαίρεση γενείων και μαλλιών από κληρικούς από 1η-5η του 17. Θα καταργούν δηλαδή και αφαιρούν τα ράσα και τα μουσια και τα μαλλιά από τους παπάδες. Άρθρο 3. Κατάργηση αγρυπνιών εις ιερούς ναούς και μονές από 14-8 του 18. Πάνε και οι αγρυπνίες. Καλές μου εσείς κυρίες και γιαγιές και κάποιες που είστε πολύ πιο βαθιά στην εκκλησία μέσα και ξέρω πολύ καλά ότι πολλές πηγαίνετε σε πολλές αγρυπνίες, θα το χάσετε και αυτό. Έχει ξεκινήσει από 14-8 του 18, μία μέρα πριν της Παναγίας του 18. 14 Αυγούστου του 18 ξεκίνησε αυτό. Άρθρο 4. Κατάργηση αντισημιτικών Αγίων από 15 Αυγούστου του 16. Από 15 Αυγούστου καταργήθηκε. Ισχύει αυτό. Άρθρο 5. Εισαγωγή αντιρατσιστικού κηρύγματος από όλους τους κληρικούς όλων των βαθμίδων από 15 του 16. Άρθρο 6. Αφαίρεση αντισημιτικών ύμνων από όλας χριστιανικάς εκκλησίας και συγχρόνως από όλας χριστιανικάς εκκλησίας από 16 ενάτου 2016. Άρθρο 7. Α. Κατάργηση όρθρου εις τας χριστιανορθόδοξους εκκλησίας από 16 ενάτου του 16. Β. Εισαγωγή νέων ακολουθιών εις όλας τας χριστιανικάς εκκλησίας από 16 ενάτου του 17. Θα καταργήσουν τον όρθρο, τον χριστιανικό που έχουμε και θα βάλουν νέες ακολουθίες στην εκκλησία. Αυτό που είπα, θα βάλουν και μπουζουκάκια και μπαγλαμαδάκια και αντί για το Ευαγγέλιο θα αρχίζουν το βαπόρι από την Περσία που λέω και εγώ στα δικά μου. Περιμένετε και θα το δείτε αυτό. Και αντί για λιβάνι, μέσα στα λιβανιστήρια θα έχουν φουντίτσες. Θα ζητάνε από το χελώνα να τους δίνει φουντίτσες να βάζουν. Περιμένετε, θα τα δείτε αυτά. Γιατί το μαύρο θα γίνει νόμιμο Τσίπρα, σύντομα, με αυτά που κάνεις εδώ πέρα. Άρθρο 7 που ήμουνα, γάμα. Εισαγωγή περιβαλλοντολογικών εορτών την 5η Ιουνίου εκάστου έτους, την 21η Δεκεμβρίου αφιερωμένη εις μητέρα γη και τέλος την 14η Απριλίου. Εφαρμογή μεταρρυθμίσεως από 29-16. 7 Δέλτα. Εισαγωγή εορτής δια το εβραϊκό ολοκαύτωμα με ειδική ακολουθία εις όλας χριστιανικάς εκκλησίας. Η εορτή ορίζεται να εορτάζεται 3 φορές το χρόνο, ειδικότερα την 27η Ιανουαρίου, 21η Απριλίου και την Β' Κυριακή Χριστιανική του Αποκαλωμένου Αγίου Θωμά. Εφαρμογή μεταρρυθμίσεως από 1η-7η του 16. Και 7 Ε' κατάργηση όλων των εθνικών εορτών από όλας χριστιανικάς εκκλησίας από 15-7 του 17. Άρθρο 8. Α. Έχει και εδώ Α, Β κτλ. 8α. Μεταρρύθμιση δια όλα στα εορτάς των χριστιανικών εκκλησιών. Σχόλιο. Δεν γράφει από πότε θα εφαρμοστεί αυτό. 8β. Εισαγωγή νέων εορτών εις χριστιανική εκκλησία. Δηλαδή, τι γιορτές θα βάλουνε. Να γίνω λίγο κακός και να πω ότι θα βάλουν και τη γιορτή της Αγίας. Θα γίνω πολύ κακός και δεν θέλω. Δεν κάνει μάλλον. Δεν κάνει. Γι' αυτό που διαβάζω δεν κάνει. Του κόλλου δηλαδή πάνε να βάλουνε. Νέες γιορτές. Θα γιορτάζει ο Αϊκόλος, ο Αϊπούτσας, ο Αϊαρχίδης. Δεν άντεξα να μην πεταπώ. Καινούργιες γιορτές αυτές αφού
η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα ξεκινάει από το δημοτικό και θα δίνουν και καπότες δώρο και θα έχουν και πρακτικά να μαθαίνουν στα παιδιά. 8 γάμα. Κατάργηση άβατων ισόλας τας χριστιανικάς εκκλησίας από 14 Σεβδόμου του 17. 8 δέλτα. Σύνδεση Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα αναλάβει την επίβλεψη της χριστιανικής ενοποιημένης εκκλησίας από 1η-5η του 17. 8 έψιλον. Τα Ιεροσόλυμα θα καταστούν πρωτεύουσα πνευματική από 1η-5η του 17. 8 σίγμα ταφ. Αποδοχή καταργήσεως πατριαρχείων Ιεροσολύμων, Αλεξάνδρειας, Αντιοχίας και Σλαβικών Πατριαρχείων εκτός Μόσχας από 1η-5η του 17. 8 ζήτα. Θα παραμείνουν 3 πατριαρχία της Χριστιανικής Ενοποιημένης Εκκλησίας ήτι Ρωσικού Πατριαρχείου, Πατριαρχείου της Ρώμης και του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως από 1η-5η του 16. 8 ήτα. Αλλαγή εκκλησιαστικών σχολών εις σε θρησκειολογικάς σχολάς όλων των χριστιανικών εκκλησιών από 17 Εβδόμου του 17. Άρθρο 9. Α. Θεολογική σχολή της Χάλκης θα ανοίξει στις 17 Εβδόμου 2017. 9 Β. Η Ελλαδική Εκκλησία αποδέχεται την συντήρηση με δικών της χρημάτων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ευκτηρίων οίκων μουσουλμάνων. Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα καλά, η Εκκλησία θα συντηρεί και τα τζαμί των μουσουλμάνων. Αυτό καταλαβαίνω τώρα με δικά της χρήματα. Παιδιά, στα σχόλιά μου, σε αυτά που σχολιάζω, εάν κάποιος γνωρίζει περαιτέρω ή μπορεί να με διορθώσει, ας το κάνει στα σχόλια από κάτω. 9 γάμα. Επίσης, αποδέχεται η Ελλαδική Εκκλησία ευκτηρίων οίκων βουδιστών και γενικώς όλων των θρησκευτικών πεποιθήσεων από 1η-9η του 16. 9 δέλτα. Μάθημα σε όλους τους πιστούς για όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις εις όλα τα θρησκευτικά κέντρα όλων των χριστιανικών εκκλησιών από 29 του 16. Άρθρο 10. Έχει και εδώ αλφαβήτα γάμα. Έχει και εδώ αλφαβήτα γάμα. Άρθρο 10. Α. Εισαγωγή νέων πολυθρησκειακών ακολουθιών μεταμουσικών οργάνων εις όλας τας χριστιανικάς εκκλησίας από 25 του 17. Β. 10 Β. Εισαγωγή εις όλες τις εκκλησίες μουσικών οργάνων, όπως είπα πριν, και διοργάνωση συναυλιών, όχι μόνο θρησκευτικών, εντός θρησκευτικών ναών, μέσα δηλαδή στους ναούς, από 20 του 17. 10 γάμα. Αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συναυλίες εντός και εκτός ναών, όπως διοργανώνουν τακτικώς οι χριστιανικές εκκλησίες από 1η-5η 2017. 10 δέλτα. Κατάργηση αβάτου Αγίου Όρους από 1η-6η του 17. Αυτό που έλεγε και στην αρχή. 10 έψιλον. Αποδοχή από τις χριστιανικές εκκλησίες των ομοσπόνδων και πολυκρατικών ενώσεων από 1η-9η του 17. 10 σίγμα ταφ. Αποδοχή παγκοσμίου διακυβερνήσεως από ΟΗΕ και πρώτου ρόλου του ΟΗΕ, εις διεθνείς ενώσεις από 1η-9η του 18. Άρθρο 11. Α.
αποδοχή ως πρώτου ρόλου στην Χριστιανική Εκκλησία του Βατικανού από 15 του 17. 11β. Εισαγωγή καθολικών, δηλαδή παπικών, μοναχών των καθολικών ταγμάτων και μοναχών αρχαιοελληνικών λατριών εις Άγιον Όρος από 20 του 2017 έως 18 του 2018. 11γ. Αποδοχή εις Άγιον Όρος. Θα βάλουν τελεφερίκ στο Άγιο Όρος. Αποδοχή εις Άγιον Όρος, για να συνεχίζω λοιπόν στο 11γ. Τελεφερίκ έξυπνων συστημάτων αγαλμάτων αρχαίας λατρείας, μετατροπή Αγίου Όρους εις οικολογική αρχαιοβυζαντινή κοινοπολιτεία κρατικής ανεξάρτητης οντότητας, νέου κέντρου, νέας χριστιανικής κατευθύνσεως, νέου κέντρου αρχαίας λατρείας και βυζαντινής λατρείας και κατευθύνσεως, νέο κέντρο νέας θρησκευτικής κατευθύνσεως και νέας εκκλησιαστικής μουσικής από 1η Τετάρτο του 18. Τι πάνε να κάνουν στο Άγιον Όρος, το οποίο θεωρείται άβατο. Έτσι, και κάποια μοναστήρια λειτουργούν χωρίς ρεύμα, χωρίς σόμπες, χωρίς τίποτα. Άρθρο 12. Αποδοχή χριστιανικών εκκλησιών ότι εισαγόμεθα πλέον εις τη νέα εποχή από το 2016. Άρθρο 13. Α. Από 17 Εβδόμου 2017 μεταφορά Οικουμενικού Πατριαρχείου εις Πάτμο, Ελλάδα ή εις Άγιον Όρος ή εις Σαμοθράκη, δηλαδή δημιουργίας τριών κέντρων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 13β. Τοποθέτηση εις ηγεσίας των χριστιανικών εκκλησιών από ηλικίας 28 ετών και άνω από 1η 11 του 17. Άρθρο 14. Α. Διοργάνωση συμποσίων οικολογίας αλλά και διοργάνωση συνεδρίων διεθνών ενώσεων σε νησιά Ελλάδος, αλλά και εις Κύπρο και εις Άγιον Όρος. 14β. Αποδοχή από χριστιανικές εκκλησίες καταργήσεως των εθνών κρατών και όπως δημιουργηθούν ενώσεις πολυκρατικές, πολυκεντρικές, πολυπολιτισμικές, πολυθρησκευτικές και δημιουργία θρησκευτικών κρατηδίων όπως το κρατήδιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου από 15 Αύγουστο του 17. 14γ. Κατάργηση ψαλτών εις τας χριστιανορθόδοξους εκκλησίας και εισαγωγή χοροδιών από 16 Δεκάτου του 14. Θα βάλω και χοροϊδία μέσα στα μπουζούκια. Με συγχωρείτε. Ορίστε. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες με νοήματα. Φυσικά διαφωνεί και η σύζυγός μου με όλα όσα διαβάζω αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν μου λες. Συγγνώμη για τη διακοπή. Θα καταργήσουν τους ψάλτες και θα βάλουν χοροδίες. Μπουζούκια θα τις κάνουν τις εκκλησίες. Από 16 Δεκάτου του 14. Και άρθρο 15, νομίζω 15 ήταν για την εκκλησία. Ναι. Έχει α, β, γ. Λοιπόν, άρθρο 15. Α. Οι ως άνω συμφωνίες, όπως επικυρωθούν από τις Οικουμενικές Οικουμενικής Συνόδου της Χριστιανορθοδόξου Εκκλησίας από 19 του 16 έως 9 Εβδόμου του 16, οι άνω συμφωνίες επικυρώθηκαν από τους, αυτό που διάβασα πριν είναι αυτοί που υπέγραψαν, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χέρμαν Βακ Ρόμπαϊ, εκπρόσωπος ελληνικής κυβερνήσεως Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, εκπρόσωπος Οικουμενικού Πατριαρχείου Εικονίου Θεόκλητου, εκπρόσωπος Αγίου Όρους Ηγούμενου Αγίου Όρους Εφραίμ, Εκκλησία και Κράτος Κύπρου Επίσκοπος Τριμηθούντος Βαρνάβας, Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο,
δια το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος, δια το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας Αρχιεπίσκοπος Τρυπόλεως Βασίλειος, δια το Πατριαρχείο Αντιοχίας Αρχιεπίσκοπος Τρυπόλεως Ηλίας, δια όλα στα Σλαβικάς Χριστιανορθοδόξους Εκκλησίας και της Ρωσικής Κρατικής Οντότητος ο Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκι Ιλαρίωνας, δια το Βατικανό Κορδινάλιος Βάλτερ Κάσπερ. Κάσπερ το φαντασματάκι, 15β. Αποδοχή από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όλα τα χριστιανικά προσκυνήματα δοθούν εις τέσσερας διαχειριστικάς αρχάς. ΟΗΕ, UNESCO, Ρώσικης Εκκλησίας, Βατικανό. Εφαρμογή από 1η-5η του 17. Για να το ξαναδώ αυτό, τι σημαίνει αποδοχή από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όλα τα χριστιανικά προσκυνήματα. Δηλαδή θα δώσουν οτιδήποτε έχει για προσκύνημα ο χριστιανός να τα κάνει άλλο σκουμάντο. Ο ΙΕ, ο UNESCO, η Ρώσικη Εκκλησία και το Βατικανό. Αυτά που έχει ο χριστιανός και προσκυνάει και πιστεύει να τα κάνει κουμάντο το Βατικανό, η UNESCO, ο ΙΕ, η Ρώσικη Εκκλησία. Από 1η-5η του 17. 15γ. Διευκρινιστικό άρθρο. Τα περιουσιακά στοιχεία θα συνδιαχειρίζονται οι ανωτέρω χριστιανορθόδοξες εκκλησίες με τους πιο πάνω κρατικούς και υπερκρατικούς οργανισμούς. Θέλω ένα τσιγάρο. Να καπνίσω, γιατί θα σαλτάρω και να πάω να βάλω και λίγο νεράκι πριν συνεχίσω. Είδα ότι έχει περάσει αρκετά η ώρα. Δεν το έχω τελειώσει. Έχει κι άλλα ακόμα. Και επειδή δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί ήδη είναι αρκετά αυτά που έχω διαβάσει, θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο με αυτά τα λίγα, σε εισαγωγικά, και θα βγω και ένα δεύτερο επεισόδιο το οποίο αφορά νοσοκομεία, υγεία, αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση της Ελλάδας, αφορά πάλι την παιδεία, λέει κι άλλα για τα παιδιά, θα πάθετε πλάκα με τα υπόλοιπα, είναι 3 φορές χειρότερα. Θα συνεχίσουμε ένα δεύτερο βίντεο, αυτό δεν λέω κάτι άλλο, μην γίνομαι κουραστικός. Σας ευχαριστώ. Τα σχόλιά σας από κάτω τα περιμένω οπωσδήποτε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, και μια εγγραφή στο κανάλι μου, παιδιά, να προχωρήσουμε δυναμικά, αλλιώς έτσι όπως ψηφίζουν πίσω από τις πλάτες μας πράγματα, εγώ που φωνάζω για την αποποινικοποίηση της κάναβης και την ελεύθερη αυτοκαλλιέργειά της στα σπίτια μας, με αυτά που βλέπω εδώ μέσα, και άμα σας συνεχίσω και τα υπόλοιπα, καήκαμε. Αγάπη, σεβασμός, καλή συνέχεια και σύντομα σκάει και το δεύτερο μέρος από αυτή την εκπομπή. Τα σέβομαι από το χελώνα κροκόδιλα. Καλή συνέχεια σε όλους.